Σήμερα βρεθήκαμε εδώ στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής World Boccia Heraklion Challenger 2023. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, επίσημη, η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα 2 ωράκια. Η έναρξη των αγώνων θα γίνει 21 Οκτωβρίου με την τελετή έναρξης και οι αγώνες ξεκινούν 22 και θα τελειώσουν στις 27. Το μπότσια είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο άθλημα για αθλητές με αναπηρία και εμείς τολμήσαμε σαν νέα διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής να διεκδικήσουμε μια παγκόσμια διοργάνωση για το άθλημα του μπότσια, κρίνοντας ότι έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό πράξη και να το σφέρουμε εις πέρας. Το Ηράκλειο είναι μία πόλη η οποία έχει τα 2 ωράκια, μία άρτια αθλητική εγκατάσταση, η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να τελεστούν οι αγώνες αυτοί. Και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου, που είναι αρρωγή μας στην προσπάθεια αυτή, μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας έρχεται μια επίσημη μεγάλη αθλητική διοργάνωση που θα προσελκύσει αθλητές από όλο τον κόσμο. Περίπου θα είναι 100 αθλητές με 200 officials, συνοδούς, staff των εθνικών ομάδων. Οι αγώνες αυτοί έχουν σημαντικό χαρακτήρα διότι μετράνε για την πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Πέρα από αυτό, εμείς θέλουμε να δώσουμε μηνύματα και στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία, να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες και οι νέοι μαθητές μας να αποκτήσουν μια εμπειρία για τα άτομα με αναπηρία, για τους αθλητές με αναπηρία και για τα μηνύματα που μπορούν να δώσουν στην κοινωνία. Και πάνω απ' όλα, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, που κατά κόρον διοργανώνουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Θέλουμε να μπούμε στο χάρτη των αθλητικών γεγονότων, των επίσημων αθλητικών γεγονότων σε παγκόσμιο επίπεδο και πιστεύω η διοργάνωση που θα κάνουμε τον Οκτώβριο εδώ θα είναι η αρχή. Σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τότε, αλλά επειδή έχουμε μάθει να είμαστε σε επίπεδο υψηλό πάντα και να μην κάνουμε μέτρια πράγματα, σήμερα εδώ μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή, ο καθένας από τον τομέα του δεν είναι η παρουσία του τυπική, αλλά ουσιαστική ο καθένας εδώ με την ιδιότητά του, με τις επιστημονικές τους ιδιότητες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μία άρτια διοργάνωση η οποία θα διαφημίσει τον τόπο μας, θα διαφημίσει την Ελλάδα και θα στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα εξωστρέφειας σε όλο τον κόσμο. Κύριε Καπελάκη, μπορείτε να μας πείτε λίγο συνοπτικά όσο γίνεται, επειδή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το άθλημα μπότσια. Τι είναι το μπότσια? Το άθλημα του μπότσια είναι ένα άθλημα που απευθύνεται στην ουσία σε άτομα με αναπηρία, τα οποία είναι σε μια πιο βαριά μορφής αναπηρία. Δεν μπορούν όλα τα άτομα με αναπηρία να κάνουν το άθλημα του μπότσια. Στην ουσία είναι 2 παίχτες. Ο καθένας από τους 2 παίχτες έχει από 6 μπάλες. Ο ένας έχει τις μπλε, ο άλλος έχει τις κόκκινες. Και υπάρχει και μία μπάρα η οποία λέγεται τζακ. Υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο είναι διαγραμμισμένο και μέσα στο πλαίσιο αυτό του γήπεδου θα πρέπει μέσω από ένα σετ από 4 σετ που είναι η αγωνιστική εικόνα του παιχνιδιού, αυτός που θα καταφέρει να κολλήσει τις μπάλες του στην τζακ που είναι η άσπρη και μαζέψει περισσότερους πόντους
θα είναι ο νικητής. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να είσαι στρατηγική, πρέπει να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά, θα πρέπει να έχεις μία ευελιξία στο πώς θα κινηθείς και για όσους θα έρθουν να παρακολουθήσουν το άθλημα αυτό, θα εκπλαγούν με το πόσο ανατρεπτικό και θεαματικό παιχνίδι είναι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που φιλοξενούμε σήμερα ουσιαστικά την πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για ένα μεγάλο παγκόσμιο γεγονός που θα γίνει το επόμενο διάστημα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της, τον Γιώργο τον Καπελάκη, που διεκδίκησε και κατάφερε να πετύχει ένα μεγάλο αθλητικό, ένα παγκόσμιο γεγονός να γίνει στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο. Μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα γίνεται πρώτη φορά ένα τέτοιο γεγονός αυτού του επίπεδου. Είναι ο αθλητισμός, έχουμε πει, ότι είναι κάτι πολυδιάστατο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Και έτσι μέσα από την Οργανωτική Επιτροπή και με εξωστρέφεια ιδιαίτερα προς την εκπαίδευση στα σχολεία, με ένα άνοιγμα που θα γίνει μέχρι και τους αγώνες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το άθλημα πιο γνωστό στην Κρήτη, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και την κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης, αλλά και τους φορείς, γιατί αυτή η προσπάθεια έχει πολλαπλά μηνύματα και περιμένουμε και πολλαπλά αποτελέσματα. Παρδαβάς Κωνσταντίνος, αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αθλητισμού. Άλλο ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, στο νησί μας, στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπότσια, που είχε το χαρακτήρα προολυμπιακού, είναι μια πρόκληση για όλους εμάς, για την Περιφέρεια, την Παραολυμπιακή Επιτροπή, το Δήμο Ηρακλείου. Καλούμαστε να φέρουμε σε πέρα μια εξαιρετικά απαιτητική διοργάνωση και να αποδείξουμε ότι η πόλη μας, το νησί μας, οι εγκαταστάσεις μας είναι προσβάσιμες για όλους τους ανθρώπους. Στα δύο ωράκια είμαστε έτοιμοι. Διαθέτουμε όλες τις υποδομές για τη φιλοξενία των ατόμων με αναπηρία και θέλουμε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπότσια να είναι ένα ένασμα για τους ανθρώπους με αναπηρία εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ένα ένασμα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να είναι ενεργοί, να τους υποστηρίξουν οι δικοί τους άνθρωποι. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και οι αθλητές που θα έρθουν από όλο τον κόσμο στην πόλη μας και θα λάβουν μέρος σε αυτό το αθλητικό γεγονός θα το αποδείξουν. Καλούμε τους Ηρακλειώτες να είναι εκεί για να τους χειροκροτήσουμε.